Δεν είναι λίγες φορές που η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων Μερόπη Ιδρέου έχει κάνει αναφορά στην τουριστική καμπάνια που αναμένεται να τρέξει για την προβολή του νησιού μας. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Παναγιώτης Βαρούχας, μιλώντας στο Start, αποκάλυψε ποιοι θα είναι οι νέοι άξονες της τουριστικής καμπάνιας του νησιού. Από τη μία, το γεγονός ότι η Κέρκυρα αποτέλεσε ένα ασφαλή περιορισμό αποτελεί ένα asset το οποίο, όπως φαίνεται, η Δημοτική Αρχή δεν θέλει με τίποτα να χάσει. Ο κόσμος, ο τουρίστας μας, δεν αναζητά πλέον τον ομορφότερο προορισμό, παρόλο που εμείς είμαστε όμορφοι και το ξέρουμε αυτό, σαν προορισμός ή τις καλύτερες υποδομές, πλέον αναζητά την ασφάλεια, αναζητάει την καθαριότητα, το COVID free. Εμείς έως τώρα έχουμε δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα σαν προορισμός, συνεπώς αυτό από μόνο το αποτελεί μια διαφήμιση. Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι να συνεχίσουμε να είμαστε ασφαλής προορισμός, διότι στην πυραμίδα των αναγκών του τουρίστα μας, του επισκέπτη μας, η ασφάλεια και η υγεία είναι το νούμερο ένα κριτήριο για να ταξιδέψει. Οπότε πλέον, αν στο παρελθόν εξετάζαμε τις υποδομές, αν εξετάζαμε τις όμορφες φωτογραφίες, τα όμορφα τοπία κτλ. Πρώτα, ή αν εξετάζαμε την τιμή πρώτα, πλέον στατιστικά ο τουρίστας εξετάζει την ασφάλεια. Οπότε πρέπει να προβάλλουμε αυτό που έχει κερδίσει η Ελλάδα σαν προορισμός, ότι είναι μια ασφαλής χώρα. Το δεύτερο στοιχείο είναι και μια στροφή στον εναλλακτικό τουρισμό, καθώς, όπως δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, επιθυμία της Δημοτικής Αρχής είναι, παράλληλα με τον πολιτισμό, να αναδείξει και τις πολιτισμικές δυνατότητες του νησιού. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε άλλους τύπους προώθησης του προορισμού. Θα πρέπει δηλαδή να προωθήσουμε τα μικρά χαρακτηριστικά που έχει ο προορισμός μας, τη διαφορετικότητα που έχει ο προορισμός μας και τις δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση μόνο με το μαζικό τουρισμό, με τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά με τον πολιτισμό μας, με τις δραστηριότητες που έχουμε. Για παράδειγμα, να κάνουμε γνωστό τα πανηγύρια, να κάνουμε γνωστούς τους περίπατους, τα μονοπάτια που έχει η Κέρκυρα, έτσι ώστε να αποφύγουμε τον τουρισμό όπως είχαμε στο παρελθόν, δηλαδή την κίνηση από το βορρά, από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια Ευρώπη για τα 3S, δηλαδή για τον ήλιο κτλ. Εμείς δηλαδή πρέπει να προβάλλουμε κάτι διαφορετικό. Πώς θα προβληθεί αυτό? Θα προβληθεί, θεωρώ, πρέπει να προβληθεί μέσω των social media, μέσω της συνεργασίας μας με τους μικρούς, με τις μικρές κοινότητες που έχει ο Δήμο μας. Θα ζητήσουμε δηλαδή άμεσα να γίνει ένα επώνυμο από κάθε κοινότητα για τη διαφορετικότητα που μπορεί να προσφέρει ένα χωριό, για τις διαφορετικές δραστηριότητες που μπορεί να προσφέρει ένα χωριό, ένας μικρός προορισμός, μια μικρή παραλία, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε και άλλο κόσμο. Επίσης, το άλλο που έχουμε κάνει σαν τμήμα τουρισμού είναι μια καταγραφή της δυναμικής της Κέρκυρας όσον αφορά τα καταλήμματα και της δραστηριότητας. Μετά από πολλά χρόνια έχουμε αναλυτικά τη δυναμική και τη χωρητικότητα του προορισμού μας. Βασιστικό στοιχείο της καμπάνιας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θα είναι και τα social media. Εξάλλου, στο παρελθόν ο Δήμος είχε πραγματοποιήσει και συναντήσεις με bloggers του εξωτερικού. Όλα αυτά θα πρέπει μέσω του νέου website που καταφέραμε να δημιουργήσουμε, το οποίο θα λέγεται visitcorfu.com, www.visitcorfu.com, να προβληθούν σε συνδυασμό πάντα με social media, τα οποία πλέον έχουν τρομερή απήχηση στο κοινό. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, έτσι ώστε να αρχίσουμε να αλλάζουμε λίγο τον τρόπο που προβάλλεται η Κέρκυρα σαν προορισμός. Δεδομένο είναι ότι φέτος δεν θα έχουμε εκθέσεις και αν θα έχουμε εκθέσεις, δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να επενδύσουμε σε αυτές τη στιγμή που δεν θα έχουν την ίδια απήχηση και όχι μόνο αυτό, τη στιγμή που δεν θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα που είχαν στο παρελθόν από την άποψη προσέγγισης κόσμου. Οπότε θεωρώ ότι και εμείς και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να επιμένουμε στη διαφήμιση μέσω του διαδικτύου, στα social media και μελλοντικά θα πρέπει να συνεργαστούμε με εταιρείες οι οποίες θα καταγράφουν τις τάσεις της αγοράς, έτσι ώστε να ξέρουμε πού θα κάνουμε στοχευμένη διαφήμιση.